Δυναμικά και αγωνιστικά κινείται η λαϊκή σπήρωση στην Πελοπόννησο. Στο επίκεντρο της κριτικής όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, με τον επικεφαλής της και υποψήφιο περιφερειάρχη Νίκο Κουτουμάνο να στέκεται αρχικά στην φοιτητική στέγη και στα προβλήματα που έχουν ανακύψει και μετέπειτα να καυτηριάζει την ακολουθούμενη πολιτική από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σχολιάζοντας την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην πόλη της Καλαμάτας, σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου με τη φοιτητική στέγη, δεκάδες παιδιά και γονείς, αντί να χαίρονται αυτές τις μέρες για τη μεγάλη επιτυχία που είχαν, αγωνιούν για τα έξοδα, τα επιπλέον έξοδα, τα δυσβάστακτα έξοδα, τα οποία θα επιβαρύνουν την λαϊκή οικογένεια. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση με τις φοιτητικές εστίες και τη φοιτητική μέρημνα στην Πελοπόννησο και βεβαίως δείχνει τις προτεραιότητες των περιφερειακών και δημοτικών αρχών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών σαν κινητά κατά στα εύρα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα συνοπτικό απολογισμό της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τελικά επωφελήθηκαν μερικές εκατοντάδες μεγαλοεπιχειρηματίες στην ενέργεια, στον τουρισμό, στη βιομηχανία, στην ιδιωτική υγεία, στις κατασκευές, στον αγροδιατροφικό τομέα. Και βεβαίως δεν μιλάμε για παρανομίες, αλλά εκεί αντικειμενικά κατέληξαν αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις με επιδοτήσεις, με αναθέσεις έργου, μέσω ΕΣΠΑ, μέσω προϋπολογισμών της περιφέρειας. Στο επίκεντρο της κριτικής και η κατάσταση στον τουρισμό. Είναι πρόκληση όμως ακόμα και στις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, να επικρατούν τριτοκοσμικές στην κυριολεξία συνθήκες, να μην τολμάει η περιφέρεια ή να μην θέλει το κράτος να πάρουν μέτρα για την αποκατάσταση έστω της εύρυθμης λειτουργίας ή ακόμα χειρότερα να αφήνουν την κατάσταση αυτή να διαιωνίζεται στα πλαίσια των ανταγωνισμών για το ποιος τελικά θα πρωτοαγοράσει το φιλέτο. Καλοί λοιπόν είναι οι δείκτες. Καλή είναι η στόχη για επέκταση του αεροδρομίου, για αναβάθμισή του, αλλά ας ξεκινήσουν, λέμε εμείς οι ηθήνοντες, με ορισμένα άμεσα μέτρα, παραδείγματος χάρη κάνοντας τις καθαρίστριες 8 ώρες, προσλαμβάνοντας νέες, βελτιώνοντας τις συνθήκες δουλειάς και αυτών και των άλλων εργαζομένων. Σήμερα, ο επικεφαλής λαϊκής σπήρωσης στην Πελοπόννησο παρουσίασε και τους 20 πρώτους υποψηφίους που δίνει το παρόν στο ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Μπορούμε λοιπόν να τους χαλάσουμε τα σχέδια με αποφασιστική ενίσχυση των ψηφοδελτίων της λαϊκής σπήρωσης που αποτελούνται από αγωνιστές, από ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά κόντρα σε αυτή την πολιτική που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, που δεν συμβιβάζονται με τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι.